Μόλις τελείωσε η αποθέρμανση, σήμερα παίζουμε σε μια καυτή έδρα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πάμε να δούμε τι θα γίνει, αλλά πάμε πιο πίσω. Πιο πίσω, εννοώντας αρκετά πιο πίσω, στην προπόνηση της Παρασκευής, όπου δεν ήξερα αν θα παίξω μετά το λάθος που είχα κάνει στο προηγούμενο βίντεο, έδωσα όμως το 100%, η προπόνηση τελείωσε και περίμενα πώς και πώς να περάσουν οι ώρες για την πρεμιέρα της ομάδας μας στο Αλφα τοπικό. Επιστροφή στη μέρα του αγώνα, περπατάμε σιγά σιγά προς το πούλμαν που έχει κλείσει η ομάδα μας και αφού κάτσουμε, ο coach παίρνει τις παρουσίες του. Εδώ! Η διαδρομή μας σήμερα θα είναι πολύ μεγάλη, γύρω στα 45 λεπτά. Και ουσιαστικά θα διασχίσουμε όλη τη Θεσσαλονίκη και θα πάμε στην άλλη μεριά της πόλης, στο γήπεδο του κάτω σχολαρίου. Εν τω μεταξύ, στη διάρκεια δεν έχασα χρόνο, έβαλα tape όπως πάντα στα δάχτυλα και ύστερα έβαλα τα ακουστικά μου, άκουσα τη μουσική που μου αρέσει, ηρέμησα και ετοιμάστηκα ψυχολογικά για την πρώτη μάχη της χρονιάς στο φετινό πρωτάθλημα. Μετά από αρκετή ώρα φτάσαμε στον προορισμό μας, έξω από το γήπεδο είχε και αυτή την περίεργη ταμπέλα, ποιος ξέρει τι ακριβώς εννοούν με αυτό. Τι πετάξανε, ρε! Τέλος πάντων, πάμε να δούμε το γήπεδο. Πώς φαίνεται το γήπεδο, Κάρα? Ωραίο είναι. Λέω φορεματάκι το ύπνο. Ναι, αλλά είναι πολύ ωραίο. Και με ιδανικό καιρό η μέρα ήταν ό,τι πρέπει για ποδόσφαιρο. Και πάμε να δούμε την εστία σε εξαιρετική κατάσταση, σπάνιο για την κατηγορία αυτό. Εδώ ο προπονητής τερματοφυλάκων ετοιμάζει την προθέρμασή μας γιατί σήμερα ξεκινά ο βασικός. Μας είπε την δεκάδα coach στο Pullman, εδώ είναι και το σημερινό πρόγραμμα. Και εδώ να δώσουμε ένα μεγάλο respect στη διοίκηση του σχολαρίου, μας είχαν αφήσει χυμό, μπάρα και νερό σε κάθε θέση. Και αυτά είναι τα πράγματα που θα χρησιμοποιήσω σήμερα. Όπως βλέπετε, έχει προσθεθεί μια νέα κάμερα για ένα upgrade στα βίντεο. Πείτε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια για το τι θα θέλετε να δείτε διαφορετικό και τι σας αρέσει περισσότερο από αυτά τα βίντεο. Θα τα διαβάσω όλα εννοείται. Και όσο ετοιμαζόμαστε, να σας δείξω και την αφίσα που ανέβασα στο Instagram όπως κάθε εβδομάδα. Ήθελα να βάλω μια ομαδική φωτογραφία, μιας και όλοι με στήριξαν μετά το προηγούμενο match. Και αυτός είναι ο όμιλός μας. Πολύ δύσκολες ομάδες σε αυτόν και πολύ δύσκολο το έργο μας φέτος. Ξεκινάμε όλοι από τους 0 βαθμούς λοιπόν και πάμε να πάρουμε τους πρώτους 3 σήμερα. Πρώτα όμως θα μας μιλήσει ο coach όσον αφορά την τακτική μας, η οποία βγήκε πολύ καλά και αν υπάρχει ένας λόγος γι' αυτό είναι το πόσο συγκεντρωμένοι φαίνονται όλοι οι παίκτες την ώρα που μιλάει ο προπονητής και το πόσο θέλουμε την νίκη και το πρωτάθλημα. Σήμερα ξεκινάμε, οπότε όπως λέει και ο coach... Καλή μας αρχή! Ήρθε η ώρα όμως να πάρουμε τα γάντια μας και να βγούμε από το ποδητήρια νωρίτερα από όλους σήμερα όπως πρέπει. Και αφού κάνουμε μερικές δομικές ασκήσεις, θα παίξουμε λίγες πάσες για προθέρμανση. Στη συνέχεια έχουμε τις αγαπημένες μου επιστροφές, πάντα με όλους τους τρόπους. Αν και δεν βάζουμε κοντρόλ με γόνατο και στήθος, coach, αν το βλέπεις, προτείνω να τα κάνουμε και αυτά αν υπάρχει χρόνος. Και προτού πάμε για πτώσεις, κάνουμε λαβές από δύο διαφορετικά σημεία. Ξέρετε πόσο λατρεύω τις λαβές για κάποιο λόγο. Πάμε όμως στις ηρτές πτώσεις με αυτή την άσκηση που έχει μπει στο πρόγραμμα της προθέρμανσης για τα καλά φέτος. Και φέτος έχουμε ακόμη μια νέα άσκηση με πίσω βήματα και πάσα στον προπονητή και στη συνέχεια δεχόμαστε ένα μικρό σουτ πάνω μας. Εννοείται την ίδια άσκηση θα κάνει και ο Τζέο, η μεταγραφή της Μπαμ στη θέση του τερματοφύλακα, ο οποίος έχει και YouTube κανάλι, Τζέο Keeper λέγεται. Ώρα λοιπόν για μερικές έντρες και από τις δύο πλευρές, πολύ σημαντικές πριν τον αγώνα και λόγω του ύψους μου είναι ένα κομμάτι που χρειάζομαι βελτίωση. Και πάμε όμως σε κάτι που τα πάω αρκετά καλά πιστεύω, αν και δεν είναι τόσο μέσα στην τακτική της ομάδας ή μεγάλες μπαλιές. Και τέλος, ώρα για τελειώματα όπου έκανα μερικές καλές επεμβάσεις, αλλά έφαγα και αρκετά. Φτάνει όμως με την προθέρμανση η ώρα να πάρουμε κάμερα και να πάμε προς αποδυτήρια για να ετοιμαστούμε όλοι οι παίκτες για τη μεγάλη πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Μέσα σε αυτούς και ο ποτός. Μεγάλη μορφή, να ξέρετε. Έλα, σοβαρέ. Σοβαρό σήμερα, σοβαρέ. Αλήθεια. Εδώ ο φυσιοθεραπευτής μας εκτελούσε χρέη κάμερα man και εδώ όλη η εντεκάδα με τη δεύτερη εμφάνιση η οποία αν με ρωτάτε τα σπάει και που λέει το Τέο θα πάρει τη θερματική του και την τσάντα του και θα πάει προς τον πάγκο και πάμε να ακούσουμε μερικές δηλώσεις. Καλησπέρα στο vlog, ηλιόλουστη τη μέρα, σχολάρι κάτω, πάμε να το πάρουμε. Έχουμε και τον πάγκο μας. Ο Ρεξάτος ο Τέο, πάμε να δούμε μαζί τι είπαν τα παιδιά. Θερματισμένο σήμερα, clean sheet. Clean sheet, καθαρό σεντόνι στα ελληνικά. Γιατί το λέμε όμως, ο Τζέο από ό,τι φαίνεται έχει την απάντηση. Στην Αγγλία δεν θυμάμαι χρονολογία, παίζανε μπάλα. Και ο τερματοφύλακας πίσω από την εστία είχε ένα σεντόνι, απλώνα τα σεντόνια. Και επειδή δεν έφαγε γκολ και δεν λερώθηκε το σεντόνι, βγήκε από τότε clean sheet και από όπως κρατάει το μηδέν. Να μην φάμε κανένα γκολ εύκολα. Με αυτά και με αυτά βγαίνουμε, οπότε πάμε στην άλλη κάμερα για να δούμε την εκπληκτική κερκίδα που έκαναν οι γηπεδούχοι, άσχετα αν ο κύριος σκοπός τους ήταν να μας βρίσουν. Το φοβάσαι. Όχι, όλα καλά. Κάντε και λίγο μαστασάκι, κύριε Ντέξι, βεβαίως. Τι σιαράχνε, τη μάνα μου. Και αφού χαιρετήσω και τη μαμά και τον κόσμο εννοείται, ήρθε η ώρα να δώσουμε τις χειραψίες μας με τους διαιτητές και τους παίκτες και αφού φωνάξουμε όλοι μαζί. 1, 2, 3, και βγούμε την καθιερωμένη φωτογραφία και ακούσουμε το νέο σύνθημα των οπαδών του σχολαρίου.
Τέλος πάντων, στείνουμε κάμερα και το match ξεκινά. Και ξεκινάμε όχι με φάση αλλά με μια απλή πάσα και τα ωραία συνθήματα συνεχίζονται. Και από ό,τι φαίνεται ακόμα μια ομάδα θα μας πιέσει μπροστά και η ψυχραιμία θα παίξει μεγάλο ρόλο και από εμένα αλλά και από τον Σάκα που έκανε ωραία προσποίηση εδώ. Και το παιχνίδι θα κυλήσει χωρίς ιδιαίτερες φάσεις στην εστία, η ψυχραιμία όμως θα μας βοηθήσει εδώ να βρούμε κοντινή πάσα και να συνεχίσουμε. Το ίδιο ισχύει και με αυτή την πάσα στο στόπερ μας, μέχρι που τελικά μετά από μια ακόμη κοντινή πάσα σε πίεση, η ομάδα μας μετά από 4 πάσες θα παίξει όμορφο ποδόσφαιρο και ο Ίγκλι θα βάλει το πρώτο του γκολ για φέτος. Και θα το πανηγυρίσει με όλο τον πάγκο, στο βάθος είμαι και εγώ εννοείται. Ο διαιτητής σφυρίζει τη συνέχεια του παιχνιδιού και όσο στην κερκίδα έχουμε δυστυχώς άσχημα σκηνικά. Τι να πω, το μόνο που θα πω είναι ότι 1,5 λεπτό μετά ο Αντώνης έβαλε μια γκολάρα και έκανε το 0-2 και όλοι γύρισαν στη θέση τους. Καταλαβαίνετε νομίζω το λόγο. Επόμενη φάση εδώ ο παίκτης του σχολαρίου θα κάνει όμορφη ενέργεια και ωραία κάθετη, αλλά εκεί θα βγούμε γρήγορα και θα μαζέψουμε αν και ήταν offside. Πολύ έξυπνη κίνηση του Καραΐσκου εδώ έβγαλε offside τον επιθετικό. Και εκεί που όλα πήγαιναν καλά, ξαφνικά κάποιος πέταξε ένα κέρμα στον Ίγκλι και εκείνος έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Πραγματικά άθλιες καταστάσεις, κρίμα τέτοια όμορφη φιλοξενία να χαλάει από τέτοια περιστατικά. Και σαν να μην έφτανε η ένταση εκτός γηπέδου, εδώ ο Μάντνι μπήκε δυνατά σε μία φάση και αμέσως μετά σε μία δεύτερη και αφού πήρε την κίτρινη κάρτα. Άρχισαν να σμπρώχνονται μερικοί, μετά πήγα και εγώ να προσπαθήσω να ηρεμήσω τα πνεύματα και αφού πήραν ακόμη δύο παίκτες κίτρινη κάρτα, το φάουλ που είχε δοθεί εκτελέστηκε και πήγε προς το δεύτερο δοκάριο που ίσα ίσα έφτασε την μπάλα και αυτή πήγε προς το πλάγιο. Και η φάση συνεχίστηκε με τον ποτό να δίνει στο Μάντνι και αυτός να συνεχίζει μέχρι την άλλη περιοχή, αλλά δυστυχώς δεν έγινε κάποιο σουτ. Ένα στο πούμε σουτ όμως έγινε δύο λεπτά μετά, πολύ άνετο μπλοκάρισμα και παίζουμε γρήγορα στο αμυντικό χάφι μας που ήταν μόνος. Και μετά από αυτή τη μικρή ασυνοησία εδώ με το Σάκα που πάλι παίξαμε ήρεμα στο άλλο στόπερ, χρειάστηκε ακόμη μια φορά αρκετή ψυχραιμία για να βρούμε το σωστό παίκτη εδώ πέρα και να συνεχίσει η κατοχή μας. Και λίγα λεπτά αργότερα ο Καραΐσκος θα βάλει το πρώτο του γκολ στο πρώτο του 90 λεπτό μετά τη ρήξη χιαστού που έπαθε πέρσι. Το αφιέρωσε στον coach και πραγματικά συγκινήθηκα εκείνη τη στιγμή, μιας και μετά από τόσο που πέρασε, αυτή ήταν η ιδανική αρχή για αυτόν. Το εύχομαι και ελπίζω κι εσείς τα καλύτερα. Ούτε λεπτό δεν πέρασε και παραλίγο να κάνουμε το 4-0 εδώ με τον Ταϊτζόγλου, δυστυχώς έκανε κακό τελείωμα. Και αυτό το φάουλ ήταν και η τελευταία τελική του σχολαρίου για το ημίχρονο, μια κεφαλιά που πήγε πολύ out. Εδώ βρίσκω ελεύθερο τον ποτό και του κάνω μεγάλη μπαλιά. Σπάνια εικόνα η μεγάλη μπαλιά για μένα, οπότε έπρεπε να μπει στο βίντεο. Και κάπως έτσι το ημίχρονο τελείωσε και αν και νικούσαμε 3-0, οι σκέψεις μου ήταν αυτές. Πρώτο ημίχρονο τέλος, ελάχιστες φάσεις. Έχουμε βάλει 3 γκολ. Πάμε πάρα πολύ καλά τακτικά, αλλά έχουμε ακόμα 45 λεπτά. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Μπαίνουμε λοιπόν στα αποδυτήρια, ώρα να φάω και 1-2 βουκές από την μπάρα που μας είχαν αφήσει. Και λίγο αργότερα θα μπει και ο coach και θα κάνουμε μια μικρή συζήτηση αρχικά για την τακτική που θα ακολουθήσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Και τέλος θα μας μιλήσει για διάφορα τακτικά κομμάτια αλλά και για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι και το να είμαστε μαζί όλη μια ομάδα. Το θέλουμε όλοι τόσο πολύ και νομίζω μπορεί να το διακρίνει κανείς από το πάθος που βγάζουμε όλοι και στο γήπεδο αλλά και στα αποδυτήρια. Πάμε όμως για ένα δεύτερο ημίχρονο ακόμα καλύτερο, να δείξουμε μια μεγάλη δυναμική, γιατί είπαμε ότι φέτος κάθε μάτς είναι προσπαθή για να χάσουμε το σπίτι. Πρώτη σκέψη πρωτού ξεκινήσουμε να δώσω ένα μπράβο στο Κάρα. Κάρα μου, ένα σου λέω, όταν έβαλες τον κόλ μου ήρθε να κλάψουμε όλα. Αλήθεια σου λέω, μπράβο. Πάμε λοιπόν να στήσουμε κάμερα, να δούμε τη λάσπη που είχε στο σημείο της εστίας, κατά πόσο γλιστράει για να το έχουμε στο νου μας. Και το δεύτερο ημίχρονο ξεκινά. Και η πρώτη φάση είναι ένα σουτ στην εστία μας το οποίο δεν βρήκε στόχο. Και όσο το παιχνίδι συνεχιζόταν, ξαφνικά οι οπαδοί του σχολαρίου είπαν να μου αφιερώσουν ένα σύνθημα. Τέλος πάντων 3-0 που λέτε και συνεχίζουμε, εδώ έχουμε μια φάση, θα κάνει την κάθετη ο παίκτης, θα γίνει το σουτ, θα κοντράρει μπάλα και για λίγο ευτυχώς βγήκε κόρνερ. Θα εκτελεστεί με πάσα και σέντρα και ο Αντώνης εδώ ψύχρεμα θα γυρίσει την μπάλα, ευτυχώς την προλάβαμε πριν βγει ξανά κόρνερ. Το οποίο τελικά ήρθε ένα λεπτό μετά, αυτή τη φορά ο Σάκα θα πηδήξει πιο ψηλά από όλους και θα διώξει σε άλλο ένα κόρνερ. Και μετά από απανωτό κόρνερ θα γίνει ακόμη ένα όπου θα διώξουμε την μπάλα αρχικά και αυτή θα ξαναέρθει στη μικρή περιοχή για να βγούμε και να μαζέψουμε. Και εδώ υπήρξε επαφή και κερδίσαμε το επιθετικό φάουλ, δεν μέτρησε τον γκολ. Αλλά εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα πάρα πολύ γιατί ένιωσα ότι πήγε να σπάσει το χέρι μου. Πέρασαν από το μυαλό μου χίλιες σκέψεις, αλλά πάμε να συνεχίσουμε. Αυτή τη φορά στο δικό μας μισό εδώ ο Ίγκλι δεν μπόρεσε να κάνει το 4-0.
Και ξανά εδώ ο Αντώνης ούτε αυτός τα κατάφερε, ωραία επέμβαση από τον τερματοφύλακα του Σχολαρίου. Και εδώ μετά από μια ωραία ανάπτυξη της ομάδας, γρήγορες και σωστές πάσεις από όλους, αλλά τον γκολ δεν μπήκε ούτε εδώ. Επιστροφή στο δικό μας μισό για μια σέντρα, για λίγο δεν βρήκε επιθετικός και μαζέψαμε σωστά. Και έχουμε ακόμη μια σέντρα, αυτή τη φορά βρίσκω ελάχιστα, ίσα ίσα για να μην τη βρει ο επιθετικός όπως θα ήθελε. Και αφού φωνάξουμε και μαζέψουμε και αυτή την κάθετη, θα δώσω ίσως την αγαπημένη μου πάσα στο παιχνίδι, ακριβώς εκεί που πρέπει με τη δύναμη που χρειάζεται. Και πάμε να δούμε μια περίεργη φάση. Βγαίνω να μαζέψω, για μένα σμπρώχνει ο επιθετικός, βγαίνω εκτός γηπέδου με την μπάλα. Θεωρώ είναι επιθετικό φάουλ, αλλά πείτε μου και τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Ο διαιτητής πάντως δίνει κόρνερ. Το οποίο εκτελείται, θα γίνει το διώξιμο και στη συνέχεια το σουτ το οποίο θα πάει τελικά out. Και εδώ πηγαίνω να διαμαρτυρηθώ στο διαιτητή. Λάθος μου θα πω, μιας και δεν έχω να κερδίσω κάτι, αλλά ήταν η ένταση της στιγμής. Τα υπόλοιπα λεπτά κύλησαν χωρίς πολλές φάσεις, εκτός από την κλασική πίεση και το ρίσκο που παίρνουμε συνήθως. Μέχρι που τελικά έγινε ένα corner, το οποίο βγήκε ξανά σε corner. Το οποίο εκτελέστηκε και η μπάλα βγήκε σε τρίτο corner συνεχόμενα. Το οποίο εκτελέστηκε και αυτό είχε μείνει μόνος ο πίσω παίκτης και εδώ νομίζω κάνουμε μια πολύ σημαντική απόκρουση για να κρατήσουμε το 0 στην εστία μας. Και εννοείται το χαίρομαι πάρα πολύ γιατί χρειαζόμουν πολύ το 0 σε αυτόν τον αγώνα. Πάμε να δούμε όμως ένα φάουλ. Εδώ πέρασε από όλους και μαζέψαμε σταθερά. Και τέλος, αφού μαζέψουμε εδώ όπως πρέπει, θα παίξουμε την μπάλα στο Πέτρο, ο οποίος θα δώσει στο Σταύρο και αυτός με τη σειρά του στον Νάκο και αυτός θα γράψει το 4-0 στο 90. Και κάπως έτσι ο διαιτητής θα σφυρίξει τη λήξη του παιχνιδιού. Αν σας άρεσε, πατήστε subscribe. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σε όλους, τα καλύτερα έργα.